Η Χαλκιδική προσφέρει στη χώρα μια δυνατότητα, προσφέρει μια ευκαιρία και ίσως και η πρώτη ευκαιρία που μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Γιατί μιλούσαν για το ευρώμετρο του ελληνικού, ότι θα γίνονταν η επένδυση και θα προχωρούσε. Μιλούσαν κάπου για το, για τη στερεά Ελλάδα, ότι θα προχωρούσαν εκεί σε κάποιες επενδύσεις. Mm-hmm. Τελικά η Χαλκιδική βγαίνει πρώτη μπροστά και δίνει την ευκαιρία στη χώρα κυριολεκτικά να φέρει χρήμα απ' έξω, να φέρει ξένους επενδυτές και να προχωρήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, εμείς ξέραμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν ήταν μόνο για τον τόπο μας και για τις πολλές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ή για τα, όλα τα άλλα τα καλά που θα υπάρξουν, μαζί με τα περιορισμένα αρνητικά που υπάρχουν και που οφείλουμε να τα ελέγχουμε. Mm-hmm. Εμείς το ξέραμε καλά. Τώρα που ξέρει και το Πανελλήνιο ότι δίνουμε την πρώτη ευκαιρία. Εγώ θέλω να πω όσο με αφορά ότι μάλλον δεν θέλω να πω ότι αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί δεν προέκυψε ξαφνικά, δεν προέκυψε η αδειοδότηση των μετελείων ξαφνικά. Προέκυψε μετά από σκληρή προσπάθεια, προέκυψε μετά από σκληρές κόντρες και άλλες έγιναν γνωστές, άλλες δεν έγιναν, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που αντιδρούσαν. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους της περιοχής Ερυσού κυρίως και Μεγάλης Παναγίας, που άλλοι από ευαισθησία, άλλοι για κάποιους άλλους λόγους, άλλοι από έλλειψη ενημέρωσης αντιδρούσαν, ενώ πολιτικούς παράγοντες που αντιδρούσαν. Τι νοείται με αυτό, κύριε Λαφαζάνη? Γιατί σίγουρα υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, σίγουρα είδαμε και την αντιπολίτευση, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν. Υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ? Μα είναι γνωστό ότι υπήρξε και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που με γραπτή ανακοίνωση έλεγε, και υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, που με γραπτή ανακοίνωση έλεγε όχι στην εξόρεξη χρυσού. Βεβαίως αυτό ήταν μόνο η επικεφαλίδα, αυτό ήταν μόνο η γραπτή από το γραπτό που βγήκε προς τα έξω. Το τι προηγήθηκε, τι σκληρή προσπάθεια σε σκέψεις, σε απόπειρες σκέψεων για να μπορέσει ή να πιστεί αυτός που αντιδρούσε ή να υποχωρήσει ή εν πάση περιπτώσει να βρεθεί κάποια χρυσή τομή, δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Είναι γνωστό όμως ότι υπήρξε κυβερνητικός βουλευτής που έλεγε όχι στην εξόρεξη χρυσού. Έτσι λοιπόν εγώ ήθελα να σας πω ότι, να πω εγώ ότι αισθάνομαι πλήρως δικαιωμένος με αυτή την σπουδαία εξέλιξη που είχαμε σήμερα, δεν λέει και τίποτα και δεν αφορά και τον κόσμο. Περισσότερη σημασία θα είχαν να πούν αυτοί που αντιδρούσαν στα μεταλλεία, και επαναλαμβάνω ενώ τους πολιτικούς παράγοντες, περισσότερη σημασία θα έχουν να μας πούν αυτοί τώρα τι κάνουν, αν θα συνεχίσουν να δημιουργούν προβλήματα, αν θα συνεχίσουν να βάζουν εμπόδια και, εν πάση περιπτώσει, αν έστω και τώρα κατάλαβαν ότι ήταν εντελώς λάθος η θέση τους και η στάση τους. Περισσότερη αξία λοιπόν έχει να καλέσετε όποιους αντιδρούσαν να μιλήσουν γι' αυτό. Κύριε Λαφαζάνη, βέβαια, εσείς μιλάτε για πολιτικούς που αντιδρούν. Εγώ θα μιλήσω για τον κόσμο, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και φαντάζομαι ότι ίσως και μετά από αυτή τη συμφωνία θα είναι ακόμη σφοδρότερες. Περιμένετε εσείς κάτι τέτοιο και πώς πιστεύετε θα μπορέσουν να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι? Καλά. Υπάρχουν πράγματι αρκετές αντιδράσεις. Περιγράφονται στην περιοχή της Ιερισσού, όπου οι συντριπτικά οι κάτοικοι της Ιερισσού αντιδρούν. Κατά την άποψή μου, επειδή θεωρούν ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα μεταλλεία, πράγματι η Ιερισσός αντιδράει σε συντριπτικό βαθμό, και ένα μεγάλο κομμάτι της Μεγάλης Παναγίας. Δεν θα πρέπει να γνωρούμε όμως τα υπόλοιπα 10-12 χωριά που είναι συντριπτικά υπέρ της επένδυσης. Σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Ίσως βέβαια και για την πάταξη της ανεργίας. Όχι μόνο γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό. Αλλά και γιατί στην περιοχή προκύπτουν και πολλά πολλά άλλα ωφέλη. Δηλαδή? Η παράξη της ενεργείας είναι ένα από αυτά. Τα υπόλοιπα που δημιουργούνται εκεί, τα αντισταθμιστικά ωφέλη, αυτά που έγιναν, έγιναν και θα γίνουν. Και το ξέρουν πολύ καλά και ο πρώην δήμαρχος και ο σημερινός, το πόσα έχουν γίνει στην περιοχή εκεί του πρώην Δήμου Σταγύρου Ακάνθου και του νυν Δήμου Αριστοτέλη, πόσα έχουν γίνει και πόσα περισσότερα θα γίνουν. Και είναι τέτοιες συζητήσεις και το γνωρίζουν πολύ καλά. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι ανασένει η περιοχή, γιατί κινείται χρήμα, γιατί κινούνται πόροι οικονομικοί. Γιατί όταν σε μια περιοχή 20.000 κατοίκων περίπου πέφτουν μεροκάματα, σταθερά μεροκάματα, 1.500-1.800, δεν είναι μόνο οι 1.500-1.800 που ωφελούνται, ωφελείται ολόκληρη περιοχή. Δουλεύουν οι πάντες.
με αυτή την επένδυση που εύχομαι να προχωρήσει καλά, όταν προχωρήσει και αρχίσει να υλοποιείται, αρχίσει στη φάση δηλαδή της παραγωγής, μπει στη φάση της παραγωγής, ολόκληρη περιοχή, στη ολόκληρη την περιοχή η πρόκληση μιας επένδυσης δημιουργεί, mm-hmm. προσθέμει μια αξία και προσκαλεί σοβαρούς επενδυτές και για άλλες επενδύσεις. Και η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις, από ανάπτυξη, από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, από το να μπορέσει να αξιοποιήσει τον πλούτο το δικό της. Και ο ρηκτός μας πλούτος είναι εθνικός πλούτος, είναι κοινωνικός πλούτος. Χωρίς ανάπτυξη θα βουλιάξουμε όλοι μαζί αυτό που ζούμε την τελευταία περίοδο στη χώρα μας. Και εδώ η σημερινή παρέμβαση πιστεύω θα είναι μια ένεση για την εθνική οικονομία, όχι μόνο για την τοπική οικονομία. Και βεβαίως αυτό που οραματιζόμαστε στην περιοχή και το έχω πει πολλές φορές, φαίνεται ότι αποκτά σάρκα και οστά, γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή ότι ο τόπος του Δήμου Αριστοτέλη και ευρύτερα η Χαλκιδική μπορούν να αποτελέσουν μια όαση σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε, που περνάμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Κύριε Βάχτα, εσείς μιλάτε για ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως και φωνές που μιλάνε για καταστροφή του περιβάλλοντος, καταστροφή ακόμη και του τουρισμού. Πώς θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτές οι αντιδράσεις και ποια είναι η δική σας η απάντηση προς όλους αυτούς που αντιδράνε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό μας απασχόλησε επί 6-7 ώρες, αν θυμάμαι καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Στρατονίου, που ήταν ένα ιστορικό Δημοτικό Συμβούλιο και που εξαντλήσαμε όλες αυτές τις αγωνίες και ανησυχίες και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Εμείς λοιπόν είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ως παράταξη, ως όραμα πολιτών, είχαμε μια πολύ σαφή θέση για τα θέματα αυτά προεκλογικά. Σήμερα το όραμα πολιτών δεν είναι απλά μια παράταξη. Είναι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη. Και έχουμε εμείς την ευθύνη, την πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, να απαντήσουμε σε αυτές τις ανησυχίες των πολιτών μας, σε αυτές τις αγωνίες των πολιτών μας για το περιβάλλον και την προστασία του, για την αειφορία της μεταλλευτικής δραστηριότητας και μια διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης περιοχής μας, όπου θα συνυπάρχουν όλες τις δραστηριότητες. Γι' αυτό και πέρα από το τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση των 7-8 υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση για την αδειοδότηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, εμείς βάλαμε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Δημιουργούμε νέες δομές ελέγχου και παρακολούθησης. Η δημιουργία αυτών των νέων δομών παρακολούθησης, με εμπλεκόμενους την πολιτεία, την εταιρεία, τον Δήμο, τους ειδικούς επιστήμονες, στην τοπική μας κοινωνία, θα συμβάλλει καθοριστικά στο να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Εμείς θέλουμε μια συστηματική ενημέρωση των πολιτών, της εξέλιξης όλων των δικτών που αφορούν το περιβάλλον στην περιοχή μας, να αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση, πώς είναι σήμερα, πώς ξεκινάμε και πού προχωράμε και πού οδεύουμε. Και κάθε μέρα πρέπει αυτή η μέρα να είναι μια καλύτερη μέρα για το περιβάλλον, για να αποτελέσει βασικό στοιχείο πληροφόρησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Έχουμε βάλει δείκτες αξιολόγησης. Έχουμε μιλήσει για ένα πρόγραμμα παρακολούθηση της πρόοδου και της εξέλιξης του αναπτυξιακού προγράμματος, που θα καθορίζει δείκτες αξιολόγησης της επιτυχούς εφαρμογής του. Θέλουμε να υπάρχει λογοδοσία για να κάνουμε σωστά αυτά που λέμε, αυτά που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση, να τηρηθούν, να υλοποιήσουμε και να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις όλων μας, η εταιρεία και η πολιτεία απέναντι στην τοπική κοινωνία. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε θεματοφύλακες αυτών των απόψεων. Γι' αυτό και δημιουργούμε νέες δομές ελέγχου και παρακολούθησης έξω και πέρα από αυτές που βλέπει η κοινή υπουργική απόφαση. Άρα θα κάνουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στην περιοχή μας και ελπίζω και είμαι βέβαιος, όχι ελπίζω, είμαι βέβαιος, ότι αυτή η μεταλλευτική δραστηριότητα θα αποτελέσει μια αηφόρο μεταλλευτική δραστηριότητα και θα είναι ένα πρότυπο μεταλλευτικής δραστηριότητας για όλο τον κόσμο. Εγώ το εννοώ αυτό που λέω, ότι εμείς θα συνυπάρξουμε με όλες τις δραστηριότητες. Ο Δήμος μας αντιμετωπίζει τη μεταλλευτική δραστηριότητα ως μια αναπτυξιακή πραγματικότητα. Θεωρούμε την παρουσία της στην περιοχή δεδομένη και καλούμαστε ως Δημοτική Αρχή να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για την αηφόρο λειτουργία της δραστηριότητας αυτής. Mm. Πιστεύουμε λοιπόν εμείς ως Δήμος ότι οι δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρξουν όπου χωρίς η μία να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη. Αντίθετα, η μία δραστηριότητα να λειτουργεί συμπληρωματικά, δημιουργώντας όρους καλύτερης ανάπτυξης και για την άλλη δραστηριότητα. Απλά χρειαζόμαστε κανόνες. Κανόνες και όρια για όλους. Κανόνες και όρια για τα μεταλλεία, για την τουριστική ανάπτυξη, για την αγροτική παραγωγή μας. Γιατί δραστηριότητες χιλιάδων ετών μπορούν να συνυπάρξουν.